επιστρέψαμε στο Θεάνθης Φικελίδης. Βλέπουμε την είσοδο των δύο ομάδων, του γηπεδούχου Άρη και του φιλοξενούμενου Παναθηναϊκού, μαζί με τον Δημήτρη Κύρκο, τον Σανσόν, σε αυτό το 4-2-3-1 του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Ρονάλντο Γιάρο είναι η έκπληξη της τελευταίας στιγμής. 4-2 και για τον Παναθηναϊκό, όπως στήκα και Μανούτσο στην επίθεση, ο Σπυρόπουλος σε ρόλο έκπληξη στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής για τους πράσινους. Εδώ ο διαιτής Δημήτρης Κύρκος στην πρώτη του σεζόν στην μεγάλη κατηγορία σφύριξε σε 14 αγώνες. Αρχίζει το παιχνίδι ανάμεσα στα παιχνίδια που διεύθυνε ο Κύρκος και το Παναθηναϊκός Πανιώνιος στη Λεωφόρο. Εκείνο το 2-1 με τα 4 πέναλτι, Γιώργο, που ήταν πέναλτι. Πρώτη αγωνιστική των play-offs της Super League και ο Άρης υποδέχτηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης στον Παναθηναϊκό. Η έναρξη του αγώνα με τους πράσινους στη σέντρα. Όμως η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι είναι για λογαριασμό των γηπεδούχων στο τέταρτο λεπτό. Ο Σερχιό Κόκκι έκανε την κεφαλιά, το σούτα δύναμο όμως από τον Τόνι Κάλ που πέρασε έξω από την εστία του Μάριο Γκαλίνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, λάθος από το κέντρο του Άρη. Ο Έλτερ Ποστίγκα στη μεγάλη περιοχή του Άρη, όμως κακό το σουτ του Πορτογάλου στο 7ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην επίθεση με τον Μίκαελ Νίλσον να βγάζει μια σέντρα. Μαζεύει εύκολα ο Χαλκιά στο 7ο λεπτό. Ο Άρης στην επίθεση στο 13ο λεπτό. Offside σε αυτή τη φάση. Δικαιολογημένα, όπως φαίνεται και από το replay. 14ο λεπτό, όμορφη αναλλαγή της μπάλας του Ρομέρο με τον Ποστίγκα. Ο Πορτογάλος έκανε το σουτ πάνω από την εστία του Χαλκιά. Απογοητευμένος ο Έλτερ Ποστίγκα. Στο 22ο λεπτό η σειρά του Άρη να απειλήσει τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Πολύ καλό το σουτ από τον Σέρχιο Κόκε στην αγκαλιά του Μάριο Γκαλίνοβιτς μπάλα. Ξανά η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Άρη. Προβολή του Κόκε, η μπάλα στην αγκαλιά του Γκαλίνοβιτς. 27ο λεπτό, εκτέλεση φάουλ του Μάτος. Μπλοκάρει εύκολα ο Χαλκιάς. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Ο Σπυρόπουλος αλλάζει την μπάλα με τον Ποστίγκα. Ξανά ο Σπυρόπουλος την μπάλα, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Μανούτσο στην αγκαλιά του Χαλκιά η μπάλα. Παραμένει το 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης και ενώ ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο, ο Έλτερ Ποστίγκα κάνει μια ατομική προσπάθεια στο 30ο λεπτό. Δίνει για τον Αλέξη Τζιόλι. Ο μέσος του Παναθηναϊκού έκανε το σουτ μακριά από την εστία του Χαλκιά η μπάλα. 36ο λεπτό, πολύ δυνατή εκτέλεση του Μαρσέλο Μάτος. Ξεγελιέται ο Κώστας Χαλκιάς που διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ ο goalkeeper του Άρη. Και ξανά η πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ του Βραζιλιάνου μέσου του Παναθηναϊκού. Με υπερένταση ο τερματοφύλακας των κιτρινόμαυρων διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. 37ο λεπτό, εντυπωσιακή ενέργεια του Σανσόν, η σέντρα διώχνει ο Βίντρα πρώτου Σέρχιο Κόκε σε κόρνερ. Παραμένει το 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, εδώ ο Λουκάς Βίντρα που αποσόπησε τον κίνδυνο για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σέρχιο Κόκε ήταν απλητικός. Ο μπακ του Παναθηναϊκού έδιωξε σε κόρνερ. 39ο λεπτό, ο Σπυρόπουλος θα κάνει μια ατομική προσπάθεια. Μπάλα στην περιοχή του Άρη, ο Μανούτσο δεν καταφέρνει, ο Ποστίγκα κάνει το σουτ πολύ πάνω από την εστία του Χαλκιά. Ο Άρης στην επίθεση με τον Τόνι Κάλβο, όπου εντυπωσιακά ξεφεύγει από τον Λουκά Βίντρα, κάνει και τη σέντρα ο Γκούμας, διώχνει υπερένταση σε κόρνερ ξανά. Η προσπάθεια του Κάλβο. Νέα επίθεση του Άρη, ο Σερχιό Κόκε αφήνει, όμως δεν καταλαβαίνει ο Ίβιτς την προσπάθεια του Ισπανού. Χάνεται αυτή η ευκαιρία για τον Άρη και ο Παναθηναϊκός περνά στην επίθεση. Ο Ρομέρο προσπαθεί να κερδίσει την κεφαλιά. Βγαίνει ως αμυντικός ο Κώστας Χαλκιάς και κάνει φάουλ στον Σεμπαστιάν Ρομέρο σε αυτήν εδώ τη φάση. Την εκτέλεση αναλαμβάνει ο Μανούτσο Γκονζάλβες. Την μπάλα πέρασε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που εκτελέστηκε γρήγορα. Προσπάθησε ο Μανούτσο να πάρει την κεφαλιά. Μάζεψε ο Χαλκιάς με δεύτερη προσπάθεια. 48ο λεπτό, Σανσόν βγαίνει σε πλεονεκτική θέση εναντί του Γκαλίνοβιτς τελευταία στιγμή. Ο Σαριέγκη διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Με ρίσκο ο Βάσκος διώχνει τον κίνδυνο από την εστία του Παναθηναϊκού. Καλύπτεται ο Σανσόν. Βγαίνει μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, κάνει την παράλληλη σέντρα. Ο Γιωσού Σαριέγκη διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Επιμένει ο Άρης που είναι πιο επιθετικός στο δεύτερο ημίχρονο.
Στο 50 λεπτό ο Πρίτας κατά την μπάλα κερδίζει φάουλ από τον Αλέξη Τζιόλι. Εκτελείται γρήγορα ο Νεμπεγλέρας, έκανε το σούτ, μάζεψε ο Μάριο Γκαλίνοβιτς. 52 λεπτό ο Παναθηναϊκός πιέζει, ο Έλτερπος την κακλέβει την μπάλα, κάνει ατομική προσπάθεια, πέφτει στη μεγάλη περιοχή του Άρη. Ο Πορτογάλος ζητά πέναλτι. Σε αυτή εδώ την προσπάθεια, όπως την καξεπέβγει, ο Παπαδόπουλος έχει γλιστρήσει στη μεγάλη περιοχή. Ξανά η προσπάθεια του Πορτογάλου που ζήτησε πέναλτι σε αυτήν εδώ τη φάση. Το 54 κακή εκτίμηση από τον Ρονάλντο, βγαίνει μπροστά ο Μανούτσο Γκονζάλβες, όμως ο κύριος Κίρκος θα δώσει φάουλ στον Αγκολέζο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Με το στήθος λέει ο Μανούτσο Γκονζάλβες πως πήρε την μπάλα. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Μανούτσο Γκονζάλβες φωνάζει για πέναλτι ο Άρης. Ο κύριος Κίρκος δίνει επιθετικό φάουλ στον Κόκε. Πάνω στον Αλέξη Τζιόλι σταματά αυτή η προσπάθεια του Άρη. Το replay είναι πιο διαφωτιστικό. Εδώ η προσπάθεια του Κόκε, πέφτει και ο Αλέξης Τζιόλις. Μπροστά στη φάση ο κύριος Κίρκος δίνει επιθετικό φάουλ στον Ισπανό στράικερ των Κιτρινόμαυρων. Κακή εκτίμηση της μπάλας από τον Καραγκούνι, βγαίνει ο Σανσόν στην επίθεση. Τέτα τέτ διώχνει ο Γιωσού Σαριέγγι πάνω στην γραμμή στο 63ο λεπτό. Η πιο σπουδαία ευκαιρία του Άρη στο παιχνίδι, νέο σουτ, η μπάλα out. Ξανά η φάση, η άμυνα του Παναθηναϊκού πιάστηκε στον Ήπειρο Σανσόν, τέτα τέτ με τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Διώχνει ο Κροάτης στη συνέχεια ο Σαριέγγι. Πιο μεγάλη ευκαιρία του Άρη στο παιχνίδι. Για άλλη μια φορά, 74ο λεπτό, παραμένει επιθετικός ο Άρης. Ο Νέτο κάνει εντυπωσιακή προσπάθεια μέσα στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Διώχνει ξανά ο Γιωσού Σαριέγγι. Και εδώ είναι το γκολ. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Σέρχιο Κόκε. Ούτε η τηλεοπτική κάμερα πρόλαβε την προσπάθεια των κιτρινόμαυρων. Πανηγυρίζουν οι οπαδοί του Άρη. Και ο Σέρχιο Κόκε που ανοίγει το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αφαιρώνει και το τέρμα στους οπαδούς του Άρη. Χειροκροτείται. Άρης Παναθηναϊκός 1-0. Με σκόρερ τον Σέρχιο Κόκε, τον σύνηθι ύποπτο. Εκτέλεση κόρνερ. Η κεφαλιά του Κόκε. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μάριο Γκαλίνοβιτς. Για άλλη μια φορά η προσπάθεια του Ισπανού. Την μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι. Και αναπαύτηκε στα δίχτυα του Γκαλίνοβιτς. Άρης Παναθηναϊκός 1-0. Γιορτινό το κλίμα στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά το τέρμα που σημείωσε ο Κόκε. Offside ο Παπάζογλου στο 80 λεπτό. Ακάλυπτος ο επιθετικός του Άρη. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, αναζητεί το γκολ της ισοφάρισης. Η μπάλα επιστρέφεται ως fair play από τον Παναθηναϊκό. Ο Μανούτσο Γκονζάλβες όμως στο 82 λεπτό δεν καταλαβαίνει. Κάνει αυτή την προσπάθεια. Εξοργίζεται ο Κώστας Χαλκιάς και τα βάζει με τον Αγκολέζο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Μικρή ένταση στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Στο επίκεντρο ο Μανούτσο Γκονζάλβες. Ξανά η φάση. Ο Αγκολέζος θα επιχειρήσει να σκοράρει. Διώχνει την μπάλα τελευταία στιγμή ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Και τελικά ο Καραγκούνης επιστρέφει την μπάλα στον Άρη ως ένδειξη fair play. 86ο λεπτό. Κεφαλιά του Νίλσον Παπαδόπουλος στην περιοχή ανατρέπεται. Πέναλτι δείχνει ο κύριος Κίρκος σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Ανατροπή από τον Μάρκο Αουρέλιο στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ξανά η φάση, κεφαλιά του Νίλσον. Από κανονική θέση φεύγει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ανατρέπεται στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Υπέδειξε το πέναλτι ο κύριος Κίρκος. Εδώ φαίνεται πιο καθαρά πως ο Μάρκο Αουρέλιο πατά τον επιθετικό του Παναθηναϊκού που δεν δυσκολεύεται να ισοφαρίσει για το τριφύλι. Άρης Παναθηναϊκός 1-1. Ο σκόρερ των Πρασίνων μιλά και με τους αντιπάλους του. Πηγαίνει γρήγορα στη σέντρα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για άλλη μια φορά η εκτέλεση του πέναλτι του Παπαδόπουλου στην άλλη γωνία ο Κώστας Χαλκιάς.
Παπαδόπουλος δεν δυσκολεύτηκε να ισοφαρίσει για τους πράσινους σε 1-1. Είναι 20 λεπτό εκτέλεση φάουλ του Γιώργου Καραγκούνη. Η μπάλα περνά ψηλά πάνω από την εστία του Χαλκιά. Παραμένει το 1-1 στο κλεάρ της Βικελίδης, ο μέσος του Παναθηναϊκού. Τα βάζει με την τύχη του. Οι πράσινοι αναζητούν το χρυσό γκολ που θα τους έδινε την νίκη. Είναι 21ο λεπτό. Ο Μανούτσο Γκονζάλβες ξεφεύγει, βγαίνει μόνος του στην περιοχή του Άρη. Ο Αγγολέζος όμως θα κάνει κακή πάσα, ενώ περίμενε μόνος του ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Και ο Μπάκεβιτς, εκνευρισμένος με την αντίδραση των παιχτών του, κλουτσάει το μπουκάλι. Είναι 24ο λεπτό, τελευταία προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Με ατομική ενέργεια του Καραγκούνη έκανε και το σουτ. Η μπάλα πέρασε out. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του κύριου Κύρκου. Άρης Παναθηναϊκός 1-1 στην πρώτη αγωνιστική των play-offs της Super League. Μόνο που στο φινάλε ο Ρονάλντο, διαμαρτυρόμενος για την φάση του πέναλτι, θα δεχτεί δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον κύριο Κύρκο. Κόκκινη για τον Βραζιλιάνο αμυντικό του Άρη. Τελικό αποτέλεσμα Άρης Παναθηναϊκός. Την εντολή του προπονητή πήγε, διαμαρτυρήθηκε στον διαιτή με αφορμή την...